ώρες πριν από το παιχνίδι με την Τόπολα. Ναι. Ναι. Γεια σου Αντώνη, δες τι κάνετε. Γεια σου Κώστα. Ναι. Πράγματι θα ξέρουμε απόψε τα μεσάνυχτα αν ο Ολυμπιακός συνεχίσει στην Ευρώπη, στο Conference League για πρώτη φορά στην ιστορία του. Εντάξει, είναι καινούργια διοργάνωση βέβαια, 2-3 χρόνια είναι, αλλά τέλος πάντων αν θα καταφέρει να κερδίσει αυτό το match και αν τέλος πάντων καταφέρει και περάσει. Αν και η γνώμη μου είναι ότι δεν υπάρχει σοπαλία στο παιχνίδι. Αυτή είναι η δικιά μου η άποψη. Mm-hmm. Ή περνάει με νίκη δηλαδή ή το σταματάμε εδώ. Mm-hmm. Λοιπόν, για την δεκάδα φαίνεται να έχει αποφασίσει ο προπονητής του Ολυμπιακού. Ένα μικρό έχει αφήσει ερωτηματικό για Ντόι ή Μπόρα, αλλά περισσότερο Ντόι έχει δοκιμάσει παρά η Μπόρα. Στόπερ ή αμυντικό χάφ? Στόπερ. Στόπερ. Mm. Δεν έχει άλλο στόπερ, ποιος θα παίξει. Ξέρω, μπορεί να γίνει κάποιος, γιατί μου είχα θύμει τα αγωνιστικά, δεν ασχολούμαι καθόλου του. Μπακαλιά. Δεν υπάρχει να γυρίσει κανένας. Αυτό ο Πορόζο, ο Φρέιρε, τους ξεγράφουμε, δεν θα γυρίσει κανένας. Ο Πορόζο είναι στο Μάντσεστερ και κάνει θεραπεία εδώ και ένα μήνα. Μάλιστα. Ο Φρέιρε εδώ και τρεις μήνες προσπαθεί να βρει τέτοια. Τι ας πούμε. Ναι, επανήλθε. Ενδεκάδα Πασχαλάκης λοιπόν. Ροντινέι, Ρέτσος, Ντόι, Ορτέγκα, Έτσε, Μαντί, Φορτούνης, Μασούρας, Ελκαμπί, Ποντένσε. Οκ. Αυτή φαίνεται να είναι. Ορίστε. Προπονητής Ντέγκο Μαρτίνεθ, γιατί αυτός θα το βάλει. Μα δεν έχει άλλους παίχτες. Ποιο να βάλει. Ποιο να δει. Δεν έχει άλλους παίχτες. Αυτό το οποίο σκέφτεται να αλλάξει είναι να αλλάξει θέσεις στο Φορτούνη με το Μασούρα. Να παίξει δηλαδή ο Μασούρας στη γνωστή του θέση που παίζει τόσα χρόνια εξτρέμ και να βάλει το Φορτούνι μέσα σαν δεκάρι. Αυτή είναι η διαφοροποίηση που έχει σκεφτεί να κάνει, την οποία θα δούμε αν την εφαρμόσει από σήμερα, γιατί θα το κάνει κάποια στιγμή, θα το κάνει, αν θα το κάνει από σήμερα, αν θα το κάνει από την αρχή του παιχνιδιού ή καθόλου. Οι επιλογές είναι συγκεκριμένες, γιατί με τους τραυματισμούς, με τους παίχτες που δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Ποσομπιανκόν για παράδειγμα, γι' αυτό λέμε δεν έχει στόπερ, που δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Europa Link, ποιον άλλο να έβαζε σήμερα? Άντε να σκεφτόταν να βάλει τον Μπιέλ, ο οποίος βρίσκεται σε μια κατάσταση ας πούμε που εντάξει, δεν μπορείς να πεις ότι γοητεύει τα πλήθη, ξέρω εγώ. Ποιοι άλλοι έχουν δηλωθεί, ρε Κώστα? Όλοι. Τι άλλοι, όλοι. Ποιοι, δηλαδή που δεν παίζουν εννοώ. Αυτοί που δεν παίζουν, ο Μπιανκόν και ο Μπρίνιτς. Έχει δηλωθεί ο Μπρίνιτς? Όχι, δεν έχουν υπάρξει. Α, δηλωθεί. Δεν έχουν, οκ. Ναι, ο Μπιανκόν και ο Μπρίνιτς δεν έχουν δηλωθεί. Ναι, okay. Οπότε έτσι πάμε να πούμε ότι σήμερα στη σύσκεψη, στην τελευταία σύσκεψη ασφαλείας που έγινε, η αστυνομία ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να γίνει χρήση ούτε στις σουίτες. Δεν μπορεί να έχουν κόσμο δηλαδή οι σουίτες. Ναι, μπράβο, δεν μπορεί να έχουν κόσμο οι σουίτες, ούτε το εστιατόριο, γιατί μέχρι τώρα στα κεκλεισμένων των θυρών στις σουίτες πήγαινε κόσμος, με τη διαφορά ότι δεν έβγαινε έξω. Έμενε μέσα. Ναι. Λοιπόν, τώρα η μοναδική σουίτα που θα λειτουργήσει είναι αυτή που θα φιλοξενήσει τους 10 επίσημους, ξέρω εγώ πόσοι θα είναι, της Τόπολα. Ναι. Μόνο αυτή η σουίτα θα λειτουργήσει. Εντάξει, είναι σαφές ότι πώς το λένε, βρισκόμαστε σε μια ευθεία αντιπαράθεση πλέον μεταξύ Ολυμπιακού κυβέρνησης. Ήταν κάτι το οποίο το είχε διαφανεί, αλλά χτες μέσα από τις ανακοινώσεις τις οποίες έκανε ο Ολυμπιακός και την απάντηση την οποία έδωσε η κυβέρνηση, είναι σαφές ότι βρισκόμαστε σε ευθεία αντιπαράθεση πλέον. Δηλαδή η απάντηση της κυβέρνησης ήταν ότι είναι κυριαρχικό της δικαίωμα. Ναι. Σαν να λέμε ό,τι θέλουμε κάνουμε, και ο Ολυμπιακός απάντησε εκεί, δεν το κράτησε αυτό και απάντησε με τη δεύτερη ανακοίνωση. Τις έχουμε διαβάσει, τις έχουμε πει όλες, απλά μεταφράζουμε και λέμε για ευθεία αντιπαράθεση. Για να επιστρέψω στο παιχνίδι που αυτή τη στιγμή είναι το πιο σημαντικό, να πω ότι ο Ολυμπιακός, γιατί είναι μια σημαντική παράμετρος ότι θα παίξει χωρίς κόσμο, να πω ότι είχε παίξει πολλά παιχνίδια χωρίς κόσμο ο Ολυμπιακός επί πανδημίας, γιατί τότε μόνο αυτός προχωρούσε στην Ευρώπη, οπότε ας το πούμε έτσι, έχει μια εμπειρία κατά κάποιο τρόπο και είχε και
μπορώ να πω σε γενικές γραμμές καλά αποτελέσματα. Δηλαδή είχε κερδίσει την PSV Eindhoven 4-2, τη Marseille 1-0. Νομόνια. Την Ομόνια, σωστά. Είχε φέρει 1-1 με τη Wolves παίζοντας από το 30 λεπτό με 10 παίχτες λόγω αποβολής του Σεμέδο. Είχε χάσει μόνο από τη City, την Arsenal και την Porto. Ναι. Ο Ολυμπιακός έχει ξαναπαίξει και κλεισμένο το θυρών πλην πανδημίας, όταν ήταν τιμωρημένος από την UEFA το 2010, όταν πρωτοανέλαβε ο Μαρινάκης, ήταν χρωστούσε ποινή από εποχής κόκαλη από ένα μάζι με την Μπορντό, επεισόδια που είχαν γίνει στο Καραϊσκάκι. Είχε παίξει τότε δύο μάτσια κλεισμένων των θυρών με μια αλβανική, την Μπέσα, και με τη Μακάμπη του Τελαβίβ με δύο νίκες. Αυτά είναι τα παιχνίδια του Ολυμπιακού. Με την Μπέσα εύκολα, με την άλλη δύσκολα. 2-1 νομίζω, κάτι έτσι, και μετά αποκλείστηκε. Ακριβώς, ναι. Οπότε αυτά είναι τα παιχνίδια του. Δεν πάει άσχημα. Όχι. Καθόλου. Όχι. Ναι. Γιατί, ναι. Καμιά φορά αλλά... ξέρεις. Έξι παίξει μαθαίνεις βέβαια. Τώρα αυτοί βέβαια δεν έχουν καμιά σχέση με αυτούς που παίζανε στην πανδημία. Ναι. Είναι άλλη μάδα. Μόνο ο Φορτούνης έχει μείνει και ο Μασούρας. Δεν είναι σίγουρα και Manchester City ή Τόπολα. Έκαλα σίγουρα. Okay. Αυτό είναι. Ναι, σίγουρα. Manchester City και κόσμο να έχει, δεν ξέρω. Εντάξει, υποτίθεται ότι είναι ένα μάτσο το οποίο ο Ολυμπιακός όχι απλά πρέπει να προκριθεί, αλλά πρέπει και να κερδίσει κιόλας. Απλά όταν φτάνει σε αυτό το σημείο, ξέρεις ότι αγχώνεσαι, γιατί ξέρεις ότι μπορεί να σου βγει μια στραβή, να φας ένα γκολ στην αρχή για παράδειγμα, γενικά στο πρώτο ημίχρονο, και να αλλάξει η ψυχολογία του απαιχνιδιού που τώρα εσύ είσαι από πάνω. Χτύπα ξύλο, μπορεί να φέρεις καμιά κόκκινη κάρτα όπως έγινε με τον Ντόι, ξέρω εγώ, στο έξω. Ξέρουμε ότι με μία λεπτομέρεια μπορεί να κάνει τη διαφορά. Μονό μάτς μπορεί να στραβώσει τώρα. Το χειρότερο είναι να πάει ισοπαλία, να σου πάει ισοπαλία μέχρι το 70-80. Δεν θα είναι καθόλου ευχάριστο πράγμα. Αυτό είναι, γιατί θα, εκεί τα νευρά γίνονται. Γι' αυτό και πιστεύω ότι δεν θα υπάρχει ισοπαλία σήμερα με κάποιο τρόπο. Θέλω να πιστεύω ότι δεν υπάρχει και διπλό, αλλά τέλος πάντων λέω. Αυτό για τα αγωνιστικά. Ο διαιτής, είπαμε ότι θα είναι ο Δανός ο Κρόχ. Δεν έχει ξέρω, τέλος πάντων, δεν έχει ξαναπαίξει ο Ολυμπιακός. Αντίθετα, ο Βάρ έχει παίξει τον Ολυμπιακό, ο Ιταλός Μαριάννη. Και ήταν μια απαράδεκτη διαιτησία πέρσι που είχε κερδίσει ο Ολυμπιακός στη Φιλαδέλφεια την ΑΕΚ, και είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις πραγματικά να κερδίζεις ένα ντέρμπι εκτός έδρας με τόσο κακή διαιτησία. Δηλαδή πραγματικά σε όλες, εντάξει, για τις λεπτομέρειες του αγώνα δεν συζητάω πόσα είχαν γίνει, μέχρι που είχε, τον γκολ είχε κατακυρώσει ένα γκολ του Πινέδα με χέρι, και ευτυχώς είχε βρεθεί ένας Βάρ διαιτής. Αυτό δεν ήταν ο Μαριάννης. Βάρ ήταν τότε η διαιτητής. Όχι, διαιτητής. Ήταν στο γήπεδο. Ναι. Γιατί πως το έπεσε και νόμιζα ήταν στο γήπεδο. Ναι, και εγώ κατάλαβα βάρο ότι ήταν. Αλλά διαιτητής ήταν στο γήπεδο. Ένας τίμιος διαιτητής είχε βρεθεί στο Βάρ και είχε ακυρώσει το γκολ. Αυτό είναι. Πού είναι αυτό τώρα. Ήταν το σκορ 1-0 και δεν νομίζω να έλεγε ποτέ 1-3 εκείνο το παιχνίδι. Ναι. Μάλιστα. Τέλος πάντων. Πάντως δεν είναι και τόπολα σούπερ δύναμη, ας πούμε, στην UEFA. Αν είναι κάποιος λόγος που πιστεύεις. Για τόπολα δεν είχε κάνει το σκορ με τον Ολυμπιακό. Ναι. Πεδαλάβεις. Οκ. Άντε τα λέμε. Πάντε να είστε καλά.